Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η πολιτική σας βάζει σε προτεραιότητα την προστασία της υγείας του λαού. Τα ίδια τα στοιχεία αποδεικνύουν πως όχι. Πάνω από την υγεία του λαού βάζετε τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Πάντα έτσι ήταν και με τις άλλες κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα συμμαχικά τους σχήματα. Όμως η πανδημία ανέδειξε την κοινικότητα της βάρβαρης πολιτικής σας, συνυφασμένη με αυτό το απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστημα, που συνολικά εμπορευματοποιεί ακόμα και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σε κανένα μαζικό χώρο δεν πήρατε τα αναγκαία μέτρα για την πανδημία. Από σχολεία, με λειψή ακόμα και την παρουσία σε καθαρίστριες ή μέσα μαζικής μεταφοράς, συχνότερα δρομολόγια, τίποτα. Ή στους χώρους δουλειάς συνοστίζονται χωρίς κανένα έλεγχο. Όλα τα μετράτε στη λογική του κόστους. Και τι προπαγανδίζεται σαν λύση. Ακριβώς τα μέτρα που διαμόρφωσαν αυτό το άθλιο και επικίνδυνο σύστημα υγείας για το λαό. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η ανάπτυξη του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων είναι ασύμβατη σε αντιπαράθεση με τις λαϊκές ανάγκες στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Γιατί η προστασία της υγείας δεν είναι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά και από άλλες ασθένειες. Και πόσο σύγχρονο σύστημα υγείας είναι αυτό που σε μια αναμενόμενη πανδημία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, χρειάστηκε να αποκλειστούν όλοι οι άλλοι ασθενείς από τις αναγκαίες εξετάσεις, θεραπείες, χειρουργία κλπ. Για να αντέξει την πίεση των ασθενών από COVID. Και να φτάνετε στο σημείο να ζητάτε από τους διοικητές των υγειονομικών υπηρεσιών, περιφερειών, να προβούν σε περιορισμό των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων ως και 80% ανάλογα με τις συνθήκες. Η απόφαση αυτή έρχεται την ώρα που καλά-καλά τα νοσοκομεία δεν έχουν ανακάμψει από την προηγούμενη αντίστοιχη απόφαση για μειώσεις. Την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού καλπάζει και με νέα μετάλλαξη, που όλοι αναρωτιούνται αν καλύπτεται από τα υπάρχοντα εμβόλια, όταν ήδη μέχρι τώρα έχουμε δεκάδες νεκρούς καθημερινά. Έτσι γίνεται φωνική και η πανδημία της λυπής νοσηρότητας πλην COVID. Χιλιάδες ασθενείς παραμένουν στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων, χωρίς ορατή προοπτική να χειρουργηθούν για χρόνια σημαντικά προβλήματα. Καταδικάζονται σε σοβαρή υποβάθμιση του επίπεδου ζωής τους ή οθούνται αναγκαστικά, αν έχουν, στον ιδιωτικό τομέα για να χειρουργηθούν. Να γιατί επήγει και έπρεπε από χτες να ενισχυθούν με το αναγκαίο προσωπικό τα δημόσια νοσοκομεία, να προσληφθούν όλοι οι γιατροί που έχουν εκδηλώσει επιθυμία για θέσεις στο ΕΣΥ, να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν. Επίσης, επίκαιρο και ανάγκη είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Η αναγκαιότητα λήψης ουσιαστικών και συστηματικών μέτρων έρχεται κάθε τόσο στην επικαιρότητα με αφορμή τραγικά εργατικά δυστυχήματα. Γιατί εργατικά ατυχήματα λόγω έλλειψης μέτρων προστασίας υπάρχουν καθημερινά. Δεν καταγράφονται. Ξέρουμε μόνο τους νεκρούς, εργοδοτικά εγκλήματα. Πρώτους 10 μήνες του 2021 έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 18 θάνατοι εργαζομένων την ώρα δουλειάς. Δεν γνωρίζουμε όμως για σακάτιδες εργαζόμενους σε ώρες δουλειάς. Μόλις τις τελευταίες μέρες έχουμε τραγικά παραδείγματα με το διανομέα φαγητού στη Θεσσαλονίκη αλλά και το διαμελισμό εργάτη στην Κόσκο που δίκαια πυροδότησε μεγάλες απεργίες.
Από το 2014 είναι συνεχής η αύξηση εργατικών ατυχημάτων. Αποτελεί όμως πρόκληση, θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μαρδάκο. Αποτελεί όμως πρόκληση, αναδεικνύοντας τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, η μη καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών. Αφού οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες ετησίως στη χώρα μας καταγράφουν τον ντροπιαστικό μηδέν. Κανένας επαγγελματικός καρκίνος, κανένα άσθημα επαγγελματικής αιτιολογίας και ούτω καθεξής. Αλήθεια, πώς οι υγειονομικοί κόλλησαν τα τελευταία 2 χρόνια κορονοϊό? Πόσες επαγγελματικές ασθένειες καταγράφηκαν στη χώρα μας? Ακόμα και αυτά που έρχονται στην επιφάνεια είναι με παρέμβαση των ταξικών σωματείων. Παραδείγματος χάρη, το 2018 υπήρχαν κινητοποιήσεις στη ζώνη γιατί εκατοντάδες εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο από εργασίες αποξήλωσης αμίαντου χωρίς μέτρα προστασίας σε επισκευαζόμενο πλοίο, αν και είναι γνωστό πόσο άκρος επικίνδυνο είναι για τη ζωή και την υγεία όσων έρχονται σε επαφή. Υπάρχει ακόμα και η κοινοτική οδηγία. Και ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας έδινε εντολές για συνέχιση εργασιών. Ή ακόμα στη μονάδα υγείας Εωπείς το Πέραμα, που δίνει σημαντική βοήθεια όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής, αλλά αντιμετωπίζει έκτακτα εργατικά ατυχήματα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Δεν υπάρχει χειρούργος, βασική ειδικότητα. Τώρα που λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο, χωρίς μέσα ενίσχυσης του σε μια σειρά αναγκαίων ειδικοτήτων. Επίσης, στον προγραμματισμό, τι ειδικότητες θέλουμε? Υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί εργασίας με την ειδικότητα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ειδικότητα ασκείται ως παράργο από ανειδίκευτους γιατρούς ή από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων. Την ίδια ώρα που οι θάνατοι και οι αναπηρίες από επαγγελματικές ασθένειες παραμένουν αδιάγνωστες, που τραγικά εργατικά ατυχήματα στερούν βία τη ζωή εργατών, μέτρα και μια σειρά από δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου παραμένουν αναξιοποίητες, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζονται ως περιττό κόστος από κράτος και εργοδοσία. Τελικά, επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται ότι τα μέτρα πρόληψης που κρίνονται ως αναγκαία είναι και μόνο αυτά που μεταφράζονται σε κέρδος για τον εργοδότη. Επίσης, είναι γνωστό ότι η ανασφάλεια στην εργασία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας συνδέονται με αύξηση της επαγγελματικής νοσηρότητας, αλλά και των εργατικών ατυχημάτων, όπως γίνεται στην Κόσκο. Τεκμηριώνεται ότι η διάλυση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και η παράταση της εργάσιμης μέρας και εβδομάδας οδηγεί στην εξόντωση με μετρήσιμα αποτελέσματα ακόμα και στην επαγγελματική νοσηρότητα. Το αποδεικνύουν και τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΑΙΛΟ, όπου το 40% των θανάτων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό κίνδυνο συνδέεται με τις πολλές ώρες εργασίας. Να γιατί είναι ανθυγιεινή και επικίνδυνη η πολιτική σας και συμφέρει το λαό να την ανατρέψει.